Σήμερα είναι 7 Ιουλίου 2016 και δυο μέρες πριν φτάσαμε στο κανάλι μας στο YouTube τους 300 συνδρομητές! Αλλά με αφορμή τους 300 συνδρομητές αποφάσισα, έτσι μου κατέβηκε στο μυαλό, να φτιάξω ένα quiz σχετικά με την ιστορία και αυτά τα 4,5 χρόνια των οικονομών μπρος. Στην αρχή σκεφτόμουν αυτό το quiz να το βάλω ως challenge, δηλαδή να καλέσω εδώ κάποιον ο οποίος ξέρει για τα πράγματα σχετικά με το κανάλι και να κάνω αυτό το τεστ για να δω πόσο καλά ξέρει γενικά τους οικονόμους μπρος. Στην αρχή σκέφτηκα τον STRV να το κάνουμε ως challenge, αλλά δεν ήθελε. Ήθελε να το κάνει, αλλά όχι δηλαδή να ανέβει στο YouTube, και το έκανε μόνος του. Από τις 30 ερωτήσεις βρήκε τις 19, που γενικά το quiz δεν είναι εύκολο, γιατί έψαξα και εγώ κάποια πράγματα, δηλαδή ήταν κάποιες ερωτήσεις που χρειάστηκαν ψάξιμο δηλαδή για να βρω εγώ τη σωστή απάντηση. Ούτε εγώ τις ήξερα. Με τον Γιώργο δεν ήθελα να κάνω το quiz γιατί είναι αδερφός μου. Δεν θα έχει κανένα νόημα αυτό το challenge. Και προσπαθώ να βρω κάποιον έτσι ώστε να κάνω αυτό το challenge. Δεν τον έχω βρει ακόμα, θα τον βρω όμως. Με κάποιον θα το κάνω το challenge, γιατί δεν καθόμουν 3 μέρες να φτιάξω αυτό το quiz τσάμπα. Ένα άλλο που ήθελα να πω είναι μερικές επεξηγήσεις σχετικά με το τι έγινε στον Ναύπλιο στο πρώτο το OB-Vlog. Αυτό. Ένα παράπονο που άκουσα ήταν ότι δεν έδειξα κατά τη διάρκεια της εκδρομής πολλά αξιοθέατα. Εξήγησα και στο κανονικό vlog ότι στις Μυκήνες βασικά δεν μπορούσα να δείξω πλάνα και στην Επίδαυρο, γιατί δεν μας το επέτρεπαν. Ο ξαναγός μας ήταν ο ίδιος και επέτρεπε μόνο φωτογραφίες, δεν επέτρεπε βίντεο γενικά. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάτε. Και στο Παλαμίδι βασικά δεν είχε τίποτα να δείξω, δηλαδή το μόνο αξιομνημόνευτο σημείο ήταν η φυλακή του Κολοκοτρώνη, που ήταν έμπαιρες μέσα σε ένα μικρό θάλαμο που είχε πέτρες. Και αυτό, δεν θα βλέπατε τίποτα ούτως ή άλλως, γι' αυτό δεν τράβηξα πλάνα και από εκεί. Έδειξα ότι ήμουν σε αυτά τα αξιοθέατα, αλλά δεν έδειξα πολλά στιγμιότυπα. Και το περισσότερο vlog ήταν μέσα στο λεωφορείο ή στο δωμάτιο ή με τον STRV και τον Στέφανο, το Σεξινίγκα Θεοδόρου, αυτόν. Ένα δεύτερο παράπονο που άκουσα ήταν ότι έδειχνα πάρα πολλά στιγμιότυπα και ότι έλεγα πολλές φορές, ξέρω εγώ, ο Στέφανος, ο STRV και όλα αυτά. Το οποίο για μένα είναι ηλίθιο, γιατί στην εκδρομή πας για να χαρείς. Αλλά για πάνε ενδεχόμενο έλεγα τα ονόματά τους. Μην ήταν αυτός ο κύριος σκοπός του βίντεο, δηλαδή να πω μια φορά το ένα άτομο, δηλαδή να μας ξέρουν όλοι και πάει και τελείωσε. Και το τρίτο παράπονο που άκουσα ήταν πιο ηλίθιο και από το προηγούμενο, ήταν η διάρκεια του vlog. Σοβαρά? Η εκδρομή ήταν 3 μέρες. Πόσα λεπτά περιμένατε να δείτε? 3? 4? Για 3 μέρες vlog λογικό ήταν να βγαίνει πάνω από 15 λεπτά. Παρ' όλα αυτά έκανα ένα μικρό ψάξιμο στο YouTube σχετικά με το πόσα άλλα vlog στο Ναύπλιο υπήρχαν. Και από τα 6 ή 7 που είδα, το ένα ήταν αξιόλογο. Τώρα δεν θέλω να φανώ ψωνάρα, ξέρω εγώ ότι το δικό μου vlog είναι το καλύτερο και γενικά, αλλά θέλω να σας δείξω ότι υπάρχουν και κάποια πολύ χειρότερα. Ο καιρός στο Καρπενήσι, γιατί μένουμε και Καρπενήσι, ναι, είναι σκατά. Είναι Ιούλιος, αλλά παρόλα αυτά έχει τώρα 3-4 μέρες που βρέχει. Και γενικά ο καιρός είναι κάπως έτσι. Σύννεφα, τώρα δεν έχει τόσο πολλά, έχει και απέναντι τόσο τώρα. Έχει σύννεφα. Ιούλιο μήνα, ενώ στην Αθήνα ή στα νησιά έχει 35 βαθμούς, πριν από 2 ώρες έβρεχε. Anyway, αυτά ήθελα να πω τώρα. Το νερό γαμάει, σας αγαπάω όλους, θα σας παντρευτώ όλους. Λοιπόν, σήμερα είναι 17 Ιουλίου 2016. Τελειώσαμε το γύρισμα από το βίντεο του Pokemon Go, το οποίο εσείς το έχετε ήδη δει στο κανονικό κανάλι, το έχω ήδη ανεβάσει, μπορείτε να το δείτε και κάπου εδώ πέρα. Ωραία. Μετά από μια μισή ώρα κούρασης και περπατήματος θα πάμε να παίξουμε λίγο μπαλίτσα στο Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου. Ναι, έτσι ξεκουραζόμαστε μαλάκα, έτσι είμαστε. Ναι, έτσι ξεκουραζόμαστε εμείς, είμαστε νύχτες. Μπροστά μας είναι το Βελούχι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω μέχρι τώρα, απλά ήθελα να κάνω μια αναφορά για το βίντεο του Pokemon Go. Α, το δείτε παιδιά, γαμάει έτσι. Επειδή μου τελειώνει η μπαταρία θα τα πούμε μετά. What up? Motherfuckers! Σήμερα είμαστε μαζί με τον STRV, όπως πάντα. Τα καλοκαιρινά μου μαθήματα έχουν τελειώσει. Σήμερα είναι... πώς έχει σήμερα?
30 Ιουλίου. Έχουν περάσει πολλές μέρες από την προηγούμενη σκηνή του vlog που έδειχνα εμένα μαζί με τον STRV και τον αδερφό μου στο Εθνικό Στάδιο Καρπινησίου, όταν τελειώσαμε το βίντεο Fuck Pokemon Go που έχετε ήδη δει στο κανάλι μας. Είναι κάπου εδώ στη φάση του Στέλιου. Σπύρο, να σου πω κάτι. Για πες. Μιλάς πολύ. Vlog κάνω. Να πω ότι είμαστε ξενύχτιδες. Ναι. Γιατί είμαστε παιδιά της νύχτας. Είμαστε ξενύχτιδες. Γιατί είμαστε παιδιά της νύχτας. Είμαστε νυχτάδες. Δεν κοιμάμαι ποτέ. Ποιος είναι ο πληθυντικός του νυχτάδες, του νύχτας. Φιλάω τον τόπο. Σήμερα είμαστε μαζί με τον STRV την τελευταία μέρα γιατί. Για το μαλάκα τόπο. Σκάσε. Γιατί αύριο φεύγω για Αρκίτσα εκεί που γυρίστηκαν μερικά ανέκδοτα σε πράξη. Που εκεί θα συναντήσω τα ξαδέρφια μου τα οποία έχουν αποδεχτεί το challenge του Οικονόμου Bros Quiz. Αποφασίσαμε ότι το βίντεο θα είναι σε steel challenge. Δηλαδή ότι θα είναι τα παιδιά απαντήσουν σωστά μερικές ερωτήσεις. Πόσες? 23. Α, τις πόσες? 30. Θα κάνω μια τιμωρία. Πόσο τις 100? 75. Δεν ξέρω τι τιμωρία έχουν αποφασίσει τα παιδιά για μένα. Εγώ έχω αποφασίσει για αυτούς. Δεν θα τυπώ τώρα, θα το δείτε στο βίντεο. Αν το ποτέ, αν χάσουνε. Αν χάσουνε. Έχεις αποφασίσει? Ναι. Και μετά μου έχεις πει, μα έχεις πει. Θα σου πω μετά. Αναφέρω ότι σήμερα, 30 Ιουλίου, Σάββατο 2016. Και ώρα. Και ώρα. 9:17. 9:16. 9:17. Ξεκίνησε τοπικό παζάρι στο Καρπενήσι. Που το οποίο θα κρατήσει. Μέχρι την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη και βρεθήκαμε σήμερα για να πάμε στο παζάρι γιατί αύριο θα αποχαιρετιστούμε και θα βρεθούμε μετά από πολύ καιρό. Αυτά που μας μέχρι τώρα θα είπαμε σκηνή, θα είναι στην Αρκίτσα. Πες αντίο STRV. Αντίο σημαίνει ότι δεν θα ξαναδούμε κάποιον. Γι' αυτό θα πω είστε επανειδή. Οκ. Αντίο, όχι αντίο. Είστε επανειδή είναι STRV. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο των οικονόμων. Ένα σκουπίδο τενεκές, πολύ ωραίος. Απίστευτο σκουπίδο τενεκές. Απίστευτος. Δεν έχει καν σκουπίδια μέσα. Δεν έχει τίποτα. Φτάσαμε Λιχαδονίσια. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Είναι το Λιχαδονίσι, τα Λιχαδονίσια. Τα Λιχαδονίσια. Μάλιστα. Είναι πολύ εξωτικό τσιλιό. Έχει και πέτρες μέσα. Έχει πάρα πολλές πέτρες, ναι. Σαν να έχει φάει ο Θεός Μεξικάνη που δεν έχει χέσει εδώ πέρα. Ποιος? Βρίσκεται εδώ. Σήμερα 3 Αυγούστου 2016, είναι η μέρα Τετάρτη. Έθυρος ο καιρός. Όχι έθυρος. Καλός ο καιρός γενικά. Ναι. Έχει κολόζεστη. Έχει πολύ ζεστή, ναι. Ζεστά. Βράζει ο τόπος κυριολεκτικά. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να πάμε στην παραλία. Άμα δεν είμαστε ήδη στην παραλία. Πρέπει να πάμε να βουτήξουμε. Εκεί είναι τα άλλα, οι άλλοι δύο Μόγκολοι. Εμείς θα μείνουμε μαζί, γιατί είμαστε αγαπημένα ξαδελφάκια. Ναι, Σπύρο. Ποιο τι έχει εδώ? Έχει εδώ. Bubble wrap. Shit. Εμένα δεν έχει bubble wrap στην τσαπλώστα. Έχει την άλλη. Έχει την άλλη μεριά. Δεν έχει. Αχ, γαμό. Ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα. Έπιασε 719 Pokemon. Να προσθέσουμε ότι εδώ πέρα δεν έχει κανένα Pokemon. Ναι, δεν έχει κανένα Pokemon. Ούτε δρόμους δεν έχει. Τελικά το quiz έγινε και ως ομάδα ο Νίκος μαζί με τον Σπύρο χάσανε. Ναι. Αλλά επειδή ο Νίκος είναι καλό παιδί και διάβασε για το quiz, δεν έκανε τη δημορία που κανονικά θα το έβαζα γιατί μόνος του είμαι σίγουρος ότι θα νίκαγες. Και θέλω να δείτε κάτι ενδιαφέρον, είναι αυτή εδώ η τράπουλα με Greek lovers που ανήκει στα παιδιά από εδώ πέρα. Ancient pottery. Έχει μέσα ενδιαφέροντα τραπουλόχαρτα με ωραία σχέδια από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Αυτά μέχρι τώρα, τα πούμε μετά. Ένα πλοίο. Να πλοίο, εσύ. Hello! Δεν έκανα καθόλου vlog αυτές τις μέρες γιατί βαριόμουν τη ζωή μου. Ήδη σου μαλάκα. Ήρθα με Αρκίτσα την Κυριακή. Πήγε ρε πούστη. Ρε λέρω στο φακό. Ηλίθεια. Αυτός είναι ο ηλίθιος ξαδερφός μου. Ο αποτυχημένος ο παγκαλιάτης. Κοίτα ρε. Ρε μην πέτας μαλακίες, αυτά είναι χημικά. Θα σας πω έτσι μπαμ μπαμ τι έχει γίνει αυτές τις μέρες. Ήρθαμε Κυριακή. Πόσο έχει την Κυριακή ο μήνας? Κυριακή είχε 31. Ήρθαμε Κυριακή 31 Ιουλίου στην Αρκίτσα εδώ που γυρίστηκαν μερικά σκηνικά των έντυπων σε πράξη όπως ανέφερα πιο πριν. Και σήμερα είναι Πέμπτη. Πόσο έχει σήμερα? 4. Ναι. Σήμερα είναι Πέμπτη. 4. Σήμερα είναι Πέμπτη 4 Αυγούστου και θα φύγουμε σήμερα για Καρπενήσι. Αυτός ο αποτυχημένος καταρφός μου, δεν θα με βουντρέπετε τώρα. Ο οποίος έχασε και το challenge. Σπύρο. Αυτός είναι ο αδερφός μου που ακόμα κοιμάται. Και αυτός είναι ο αποτυχημένος παπακαλιάτης.
Γεια σα. Τη γεια σα. Α σου πω το καπάκι αυτή τη μαλακιά που είναι. Κάπου εδώ περιμένω νομίζω. Τι έψαξα. Αυτό είναι ένα μωρό που κρατάει ένα σταυρό με ανθρωπάκι και τώρα νομίζω βλέπετε την κάμερα από το γυαλί, δεν είμαι σίγουρος, και τον Νίκο πίσω. Αυτή είναι μια ωραία θέα από το παράθυρο. Δεν είναι μια άλλη θέα που έχει πολλές ελιές. Τι κάνεις εξάδερφέ μου? Εξάδερφέ μου. Εξάδελφε, εγώ χθες το βράδυ νίκησα το Γιώργο στο Mario Kart. Σοβαρά? Ναι. Για όσοι δεν ξέρουν, τον έφερα και στο πρώτο Obi Vlog, είμαι master στο Mario Kart. Στο μούτο να είσαι. Και τώρα έφτιασα όπως το 2J και είναι πάνω στο χέρι μου. Εδώ το καπάκι ρε μαλάκα. Ποιο? Καπάκι. Ηλίθεια. Όποτε παίζουμε μαζί με τον Γιώργο, τον Σπύρο και τον Νίκο, την οικογένεια μου δηλαδή, πάντα τους νικάω. Σχεδόν πάντα. Πάντα. Σχεδόν. Καλά, κάποιες φορές μπορεί να χάσω έναν αγώνα, αλλά να πάω τρίτος αντί για πρώτος. Αλλά γενικά νικάω. Μια φορά βγήκες έκτος, μαλάκα. Δεν θυμάμαι σε ερώτηση. Αυτά. Μπορώ να συνεχίσω το vlog μας στο αυτοκίνητο καθώς γυρνάμε με Καρπενήσι ή. Στο Καρπενήσι. Όχι με στο αυτοκίνητο γιατί θα τους γαμίσω όλους. Βασικά ναι, αυτό. See ya! Hello again. Λοιπόν, ενημερωτικά, ήρθαμε το Σάββατο στη Θάσο και σήμερα είναι Τετάρτη 17 Αυγούστου και δεν έχω κάνει καθόλου vlog για κάποιο λόγο. Οπότε σήμερα αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου στη Θάσο. Αυτό, καταλάβατε. Σήμερα αποφασίσαμε να πάμε στη θάλασσα που είναι κάτω από το ξενοδοχείο μας. Έχω ετοιμαστεί, έχω βάλει και μαγιό, έχω... Είμαι έτοιμος. Οπότε... Ναι! Πάμε! Τι κοιτάζε! Κεράσανε και καρπουζάκια τα παιδιά. Εμείς εδώ παίζουμε ούνο. Είναι ένα βαθισμένο και πλαστικό για τη θάλασσα. Ο γιος είναι τα κακούσα του κάτω. Είναι λεχρήτης. Και αυτή εδώ πως θα είναι η θάλασσα. Περνάμε ωραία. Θα σπάρω μαζί μου και το απόγευμα γιατί έχω καιρό να κάνω vlog. Αυτά για τώρα. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε αντιλιακό στην πλάτη του Γιώργου. Με αυτό το αφριλίκι που δεν ξέρω πως λέγεται. Έτοιμος! Και τώρα πια γυρίσαμε ξενοδοχείο. Δεν είχα κάτι να σας δείξω γιατί αυτό που έκανα ήταν να διαβάζω βιβλίο. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε να ξεκινήσω τον Κώδικα Ντα Βίντσι. Και θα ξεκουραστούμε για να πάμε έξω 12 το βράδυ. Ναι, ο Γιώργος βλέπει Game of Thrones. Για κάποιο λόγο το βαριέμαι με τον Game of Thrones, δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά ο Γιώργος τρελαίνεται. Εντάξει, απλά δεν είμαστε ίδιοι. Και τώρα λέω να καθίσω ή να διαβάσω βιβλίο ή να παίξουμε κινητό. Ή να παίξουμε μια μαλακία. Όχι. Και μην ξεχνάτε, το νερό γαμάει. Πολύ. Πολύ. Έχει και μισή πρωτεΐνη. Σε υγρή μορφή. Λοιπόν, εγώ μέχρι στιγμής έχω ετοιμαστεί. Θα πάμε τώρα για βραδινό γιατί κάτω στο ξενοδοχείο έχει μπουφέ και έχουμε ήδη πληρώσει το φαγητό μας, οπότε τρώμε όσο θέλουμε. Θα πάμε να φάμε και μετά θα σας πάρω μαζί μου όπου και πάμε, δεν το ξέρω, δεν το έχουμε κανονίσει ακόμα. Αυτή τη στιγμή μόλις γύρισα από το φαγητό που είχε κάτω στο μπουφέ και σήμερα το θέμα της κουζίνας ήταν ασιάτικο στυλ, κινέζικο, σούσι και τέτοια και ο Θεή ήταν απίστευτο. Γενικά έχω εμπειρία από κινέζικα φαγητά γιατί όποτε κατεβαίνουμε Αθήνα συνήθως πάμε και τρώμε σε κινέζικο εστιατόριο. Και επειδή ήμουν σχετικά συνηθισμένος, έφαγα σήμερα και το απόλαυσα πραγματικά. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι ήταν πολύ καυτέρα όλα τα φαγητά σε σημείο που παραγγείλαμε 5 μπουκάλια νερό. Και έχω ετοιμαστεί πλέον. Τώρα δείχνω λίγο τον εαυτό μου στον καθρέφτη σαν τους ψευτοποζεράδες. For no reason. Και θα πάμε ποτό. Δεν εννοώ για ποτό. Υπάρχει περιοχή στη Θάσο που λέγεται Ποτός. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Και θα πάμε εκεί σήμερα. Αλλά μπορεί να πάμε όντως και για ποτό. Στον ποτό. Και τώρα θα πάμε μαζί να δούμε πώς είναι ο ποτός. Here we are.
γυρίσαμε ξενοδοχείο, έχει πάει μία παρά. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι μία σχεδόν. Και θα την πέσουμε. Αυτή ήταν σήμερα η μέρα μας. Έξι το πρωί πλάνα από τη θάλασσα που πήγαμε και από τον ποτό. Χτεσίως φτάσαμε στην Κυριακή, τη μέρα που θα φύγουμε από τη Θάσο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να μαζεύουμε πράγματα, δηλαδή γίνεται λίγο ένας χαμός μες στο δωμάτιο. Αλλά σήμερα φεύγουμε. Το ξέρω ότι αυτές τις μέρες δεν έκανα καθόλου vlogging, γιατί ειλικρινά η καθημερινότητά μας ήταν να πηγαίνουμε στη θάλασσα, να καθόμαστε μέχρι το απόγευμα και να γυρίζουμε στο σπίτι για φαγητό. Ξενοδοχείο βασικά. Το ίδιο λάθος έκανα και στο vlog νούμερο 1. Εντάξει, περάσαμε ωραία, αλήθεια είναι. Αν και το αγαπημένο μου σημείο με μένα ήταν το φαγητό, ως συνήθως, κλασικό Σπύρος. Και εδώ αυτός είναι ο Γιώργος, ο οποίος είναι στο μπαλκόνι, κεράζει με το κινητό και δεν κάνει τίποτα. Και γυρίσαμε! Γυρίσαμε Καρπενήσι μετά από μια εβδομάδα διακοπών στη Θάσο και πλέον νομίζω για μένα τελείωσε ξεκούραση, γιατί για όσους δεν ξέρουν θα πάω τρίτη ηλικίου φέτος. Μην ανησυχείτε, δεν θα κάνω vlog για τις Πανελλήνιες. Σήμερα είναι Κυριακή 21 Αυγούστου 2016 και θέλω να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Λόγω της τρίτης ηλικίου και των Πανελλήνιων που θα δώσω, πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσω να διαβάζω. Γιατί η σχολή που θέλω είναι υψηλά, ειδικά φέτος ανέβηκε πάρα πολύ. Η σχολή που θέλω είναι φαρμακευτική και ανέβηκαν και οι τρεις σχολές που έχει εδώ στην Ελλάδα περίπου κατά 500 με 600 μόρια. Οπότε πλέον θα είναι λίγο δύσκολο να κάνω βίντεο, θα είναι πολύ σπάνιο γεγονός. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, γιατί αυτό θα είναι το τελευταίο βίντεο για αυτή την περίοδο. Το επόμενο βίντεο θα είναι μετά από πολύ καιρό, ίσως κάνω vlog όταν πάμε πενταήμερη, όπου και αν πάμε. Αλλά ναι, τώρα θα κάνω πλέον πολύ καιρό να βγάλω βίντεο. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τα όσα περάσαμε μέχρι τώρα στο κανάλι μας, για όλους τους συνδρομητές μας, για όλες τις προβολές. Έχουμε γύρω στις 150.000 προβολές σε όλα μας τα βίντεο, που για μας, παρόλο που έχουμε τόσα χρόνια στο YouTube, έχουμε 3,5 χρόνια, μας φαινόταν αδιανόητο ότι θα φτάναμε ως εδώ. Μπορεί να ακούγεται ηλίθιο και ότι ενθουσιάζομαι με τα πάντα, αλλά για μένα πράγματι σημαίνει πάρα πολλά αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα και να έχουμε λίγους περισσότερους συνδρομητές και προβολές, αλλά και πάλι δεν περίμενα ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όσα χρόνια και αν περάσουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά, τον καθένα που συμμετείχε σε βίντεο, όλους που ήταν τα βίντεό μας, τους συνδρομητές μας και όλους όσους βοηθήσαν να γίνει τα βίντεο και να προχωράμε συνέχεια. Τους συνεργάτες μας, τους Καμένη Productions, τον SKRV, τη γιαγιά μου, τον παππού μου, ακόμα και τα ξαδέρφια μου τα οποία μένουν στην Αθήνα και βρισκόμαστε πολύ σπάνια πλέον. Έχουν χρόνο συνέχεια να κάνουμε βίντεο και θέλουν. Τους ευχαριστούμε και αυτούς πάρα πολύ. Τώρα καινούργια βίντεο. Δεν μπορώ να διευκρινίσω πότε θα κάνουμε. Αυτό ήταν ένα για μένα πολύ ευχάριστο ταξίδι. Αυτό ήταν το τελευταίο καλοκαίρι πριν γράψω Πανελλήνιες, ίσως τις κυριότερες εξετάσεις της ζωής μου. Οπότε ναι, αυτό ήταν ένα βίντεο, να περνάτε καλά. Κάντε like στο βίντεο σας άρεσε, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube από κάτω. Και αυτό ήτανε. Χτύπησε το χέρι μου την κιθάρα του Γιώργου. Bye!